Καλώς ορίζουμε στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, Πανταζοπούλιο Λαϊκή Σχολή, ένα κτίριο εμβληματικό για την πόλη και για τους εορτασμούς, τις ημέρες μνήμης, τα 100 χρόνια ανάμνησης από τη Μικρασιατική καταστροφή, μιας και εδώ ήταν και ένα από τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων εκείνης της εποχής. Η Λαϊκή Σχολή, ένα ορόσημο για την πόλη, και η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, ο θησαυρός της πόλης, ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία των εκδηλώσεων, για την οποία όλοι χαιρόμαστε, όλοι συγκινούμαστε και όλοι παρακινούμε ο ένας τον άλλον να μοιραστούμε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη στιγμή της ιστορίας του ελληνισμού. Θα ήθελα να πω ότι 30 Αυγούστου του 2022, δηλαδή μία εβδομάδα μετά, βρισκόμαστε εδώ, από τα 100 χρόνια της συμφοράς του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Μετά το 1453, αναμφίβολα το 1922, είναι η πιο δύσκολη μέρα του ελληνισμού και προφανώς η πόλη της Καλαμάτας, μία πόλη που υποδέχτηκε επίσημα εκείνη την εποχή 2.205 πρόσφυγες, όσους επίσημα έχουν καταχωρηθεί εκείνη την εποχή, έχει ρόλο και λόγο να τιμήσει τη μνήμη αυτής της εποχής. Σαρδελιδών ήρθαν εδώ οι Έλληνες, όπως καταγράφεται, και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι οι μνήμες, η συγκίνηση, οι εικόνες είναι ακόμα μέσα στην ψυχή των απογόνων αλλά και όλων των Καλαματιανών, μιας και η Καλαμάτα ήταν η πόλη που μετά με τους 8 συνοικισμούς επίσημους υποδέχθηκε και περιέλθαψε αυτούς τους δοκιμασμένους Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις ότι το κύμα της τραγικοτέρας συμφοράς έριψε εδώ. Έτσι καταγράφει ο τύπος της εποχής τις ημέρες εκείνες. Και επίσης λέει, αναφέρεται, ότι κατόπιν μακράς της σκέψεως αποφασίστη όπως οι ανωτέρω πρόσφυγες εγκατασταθούν εις την μεγάλη αίθουσα της Λαϊκής Σχολής επιτασωμένη σε ανάγκη και στα σαποθήκας Ρεμπουτσάκου, Σάλμα και άλλων. Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν τον κυρίαρχο ρόλο που είχε εκείνη την εποχή αυτό το εμβληματικό κτίριο, αυτή η εμβληματική δομή της πόλης, που μαζί με τους επίσημους φορείς της πόλης, τον τότε νομάρχη, τον τότε δήμαρχο, τον τότε Μητροπολίτη Μελέτιο, συμπαραστάθηκαν στους δοκιμασμένους Έλληνες. Οφείλω να συγχαρώ όλους τους φορείς οι οποίοι, και συλλόγους οι οποίοι με προθυμία, ενδιαφέρον, λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις και πριν απ' όλα να εκφράσουμε την χαρά μας και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος με την αιγίδα του και την ευλογία του προηγείται όλων, το Δήμο Καλαμάτας προφανώς που πάντα συμμετέχει σε όλες τις ιστορικές επαιτίους ως πρωταγωνιστής και τους υπόλοιπους συλλόγους της πόλης μας που θα δράσουν και ελπίζω να ανταποκριθεί το κοινό της πόλης στην πρόσκλησή τους. Κύριος Λύρας, έχει τεθεί αυτή η προσπάθεια υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, από το Δήμο Καλαμάτας, από τη Φάρης, και πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση που ανταποκριθήκαν από την πρώτη μέρα και κάναμε μία σύσκεψη, τη θυμάμαι με συγκίνηση, στο γραφείο του κύριου Δημάρχου, ήταν ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος και η Λαϊκή Βιβλιοθήκη με μένα. Και ζήτησε τότε ο Μητροπολίτης να γίνει μια ομάδα που θα επεξεργαστεί όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν σχετικά με τη Σμύρνη. Προχώρησε αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε μία από τις ομάδες που αναλάβαμε ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα το αναπτύξουν ο κάθε φορέας που έχει αναλάβει. Νομίζω ότι ο κύριος Λύρας μας κάλυψε όσο αφορά το ιστορικό, παύλα, πολιτικό κομμάτι πάρα πολύ καλά. Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Και να αρχίσουμε να δίνουμε το λόγο στους φορείς που έχουν σχεδιάσει αυτές τις εκδηλώσεις και να μας εξηγήσουν τι ακριβώς έχουν προβλέψει να γίνει αυτό το τρίμηνο που έχει σχέση με την, δεν είναι γιορτή, με την καταστροφή της Μύρνης. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δημάρχου και για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας και τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη και βέβαια το Σεβασμιότατο, ο οποίος με τη δυναμική του παρουσία μας θυμίζει συχνά πόσο ευεργετικός είναι για το λαό της Μεσσηνίας.
100 χρόνια. 100 χρόνια πέρασαν από τότε που πολλοί Έλληνες, θύματα ενός άτυχου πολέμου, ενός άτυχου απελευθερωτικού πολέμου, το οποίο έκανε η Ελλάδα με τη βοήθεια των συμμάχων και προσπάθησε να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 100 χρόνια από τότε που προσπάθησε να απελευθερώσει τους Έλληνες της Ιωνίας και να τους ξαναφέρει επιτέλους κοντά στη μάνα γη, την Ελλάδα, και να υπάρξει η υλοποίηση του μεγάλου οράματος του Ελευθερίου Βενιζέλου για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Δυστυχώς, η έκβαση αυτού του πολέμου, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να τους αναλύσουμε, δεν ήταν αυτή την οποία περιμέναμε. Είχε ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό των Ελλήνων από την περιοχή της Ιωνίας, από τη Σμύρνη, το Αιβαλί, το Εικόνιο και τις άλλες περιοχές, και αυτοί να έρθουν στην μάνα πατρίδα πίσω, την Ελλάδα, και να μπορέσουν να προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Δυστυχώς, αυτοί που επέζησαν και τα κατάφεραν να έρθουν εδώ, δεν έτυχαν τις καλύτερες αντιμετώπισης, και αυτό πρέπει να το λέμε. Να μην ευλογούμε τα γένια μας, ότι με το που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι τους φερθήκαμε όπως έπρεπε. Άλλωστε, όσοι θυμούνται ποια ήταν η κατάσταση της δυτικής παραλίας της περιοχής Μαρίνας όπου εγκαταστάθηκαν, κυρίως εδώ πέρα στην περιοχή μας, μπορούν λοιπόν να αξιολογήσουν και αυτό το οποίο λέω τώρα. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι αποδείχθηκαν δυνατοί με τη σοφία τους, με τον πολιτισμό τους, τις αξίες τους, την προκοπή τους, την εμπορική του σκέψη, και μπόρεσαν και πρόκοψαν στην πατρίδα μας και πρόσφεραν υπεραξία στην πατρίδα μας μαζί με τους άλλους Έλληνες εδώ πέρα. Οφείλουμε και έχουμε το χρέος αυτούς τους ανθρώπους να τους θυμόμαστε. Δυστυχώς, τουλάχιστον για τα χρόνια που έχω ζήσει εγώ, δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουν υπάρξει ανάλογες επετειακές εκδηλώσεις. Κάπου είχαμε βαθιά κρύψει αυτή την ιστορία μέσα μας. Όμως, η μεγάλη ευκαιρία δόθηκε με τα 100 χρόνια και ελπίζω να μην το ξανακάνουμε πάλι στα 200, αλλά κάθε χρόνο να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, να θυμόμαστε αυτή την προσπάθεια που έγινε από όλο τον ελληνισμό, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν στη χώρα μας και να μπορέσουν να αποτελέσουν το μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο για αυτήν. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι εξαιρετική, υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου και φυσικά και του Δήμου Καλαμάτας, όπου όποτε του έχει ζητηθεί, έχει πρωτοστατήσει στο να βοηθήσει και με τις υπηρεσίες του και οικονομικά και υλικά αυτή την προσπάθεια για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού γεγονότος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αλλά και όλους τους συλλόγους οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, και σίγουρα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας παρουσιάσουν πάρα πολύ καλά πράγματα τα οποία θα μας θυμίσουν τις αλυσμόνητες, χαμένες μεν, αλλά όχι ξεχασμένες πατρίδες. Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώντας τον πρόεδρό μας, τον κύριο Βασίλη Καπέλιο, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, σας μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς και θέλουμε να δηλώσουμε ως Μεσσηνιακή Αφιχτιονία τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό των Απανταχού Μεσσηνίων ότι συνεργαζόμαστε με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αλλά σε αυτές τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις συνεργαζόμαστε με ακόμα 9 πολιτιστικούς συλλόγους για να δείξουμε την ενότητα και ότι οι Μεσσήνοι Απανταχού της Γης θα είναι παρόντες σε αυτές τις εκδηλώσεις και σε αυτές τις εκθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης Σμύρνη 100 χρόνια αναμνήσεις. Πρόκειται στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Πρόκειται για την μεγάλη έκθεση που έχουμε εργαστεί από τον Νοέμβριο του 2021 όλοι οι φορείς όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και αποτελεί το κεντρικό κορμό όλων των εκδηλώσεων που θα την πλαισιώσουν. Η έκθεση λοιπόν ξεκινά το Σάββατο και ολοκληρώνεται 25 Νοεμβρίου. Στην έκθεση αυτή έχουμε δύο ενότητες. Είναι κυρίως φωτογραφική, μέσα από αρχεία τόσο Μεσσήνιων αλλά και από το Διεθνές Ίδρυμα Λεβαντίνων, ένα πολιτισμό διεθνή. Κάποιες φωτογραφίες από αυτές που εκτίθενται δεν έχουν βγει ξανά, είναι πρωτότυπες.
και παρουσιάζουν τόσο την Σμύρνη πριν την καταστροφή, μέσα από το κοσμοπολιτισμό της, μέσα από τις εύπορες γειτονιές, και καταλήγουμε στην καταστροφή, όπου παρουσιάζονται ορισμένες φωτογραφίες, θα το πω και πάλι πρώτη φορά, που παρουσιάζουν τον τρόπο που μετακινήθηκαν κυρίως οι Έλληνες, αλλά και οι Αρμένοι προς την Ελλάδα. Στο δεύτερο κομμάτι της έκθεσης παρουσιάζονται σειρά από πίνακες της μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης, οι οποίες είναι από Σμυρναίους καλλιτέχνες και Κωνσταντινούπολίτες, καθώς και μία σειρά από πίνακες που έχουν επηρεαστεί από οριενταλισμό. Επίσης, υπάρχουν σειρά βυζαντινών εικόνων από κόσμο που μας τις προσέφερε για τη διάρκεια της έκθεσης, από ιδιώτες δηλαδή της πόλης που βρέθηκαν στην Καλαμάτα μετά την καταστροφή, καθώς και ένα μεγάλο αρχείο από εφημερίδες της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Είναι πολύ σημαντική έκθεση γιατί παρουσιάζει πώς ήταν η Καλαμάτα και πώς υποδέχτηκε η Καλαμάτα τους πρόσφυγες. Παράλληλα με την έκθεση στον τέταρτο όροφο στην Πινακοθήκη, πραγματοποιείται και μια έκθεση φωτογραφίας από τη φωτογραφική ομάδα Καλαμάτα στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Ο πρόεδρος της φωτογραφικής ομάδας θα σας εξηγήσει περισσότερα σε λίγο για το σκεπτικό αυτής της έκθεσης. Πολύ σημαντικές είναι και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη από άλλους φορείς κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτής. Θα σας πω ότι η κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας θα προβάλλει τρεις σειρές, ξεκινώντας 14 Σεπτεμβρίου με την καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τη Σμύρνη πριν και μετά την καταστροφή στο εργατικό κέντρο. Θα παρουσιάσει επίσης τον επόμενο μήνα την πολίτικη κουζίνα και τον Νοέμβριο το 1922. Αυτές οι τρεις προβολές θα γίνουν δωρεάν. Επίσης, έχει προβλεφθεί μια παιδική ζώνη με παραμύθια από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, που θα γίνει το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Θα γίνει μια συναυλία αφιερωμένη στο Ρεμπέτικο το Νοέμβριο και ένα μονόπρακτο που είναι το Φόρεμα. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία, μια παιδική ζώνη, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση της Μεσσηνίας, το Ταξίδι στην Ανατολία. Το Ταξίδι στην Ανατολία είναι ένα τηλεπαιχνίδι. Ένα παιχνίδι γνώσεων, ένα παιχνίδι γεύσεων, ένα παιχνίδι που περιλαμβάνει διασκεδαστικά κομμάτια για να μπορέσουν οι μαθητές και των τριών κομματιών του Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου να επισκεφθούν τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη και να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να κερδίσουν πόντους και να ευχαριστηθούν και να μάθουν κάποια πράγματα για τη Σμύρνη. Το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι όλοι οι φορείς και οι ΕΝΕΑ και το Ίδρυμα Λεβαντίνων του Εξωτερικού αλλά και οι ΕΔΟ φορείς, ο Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας, η Ένωση Μικρασιατών Μεσσηνίας Ιωνία, η Φωτογραφική Ομάδα, η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, ο χορηγός επικοινωνίας μας που είναι η ΕΡΤ, αλλά και όλοι εργαζόμαστε αφιλοκερδώς. Να πω τέλος επίσης ότι σε μουσικές της Βάσια Φλόρου, η Βάσια είναι απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου, είναι συνθέτης, έχει καλύψει όλη την έκθεση με δικά της κομμάτια γραμμένα για αυτό το σκοπό αποκλειστικά. Επίσης έχουν ηχογραφηθεί 50 αποσπάσματα από τις πρώτες μαρτυρίες για τη Σμύρνη έως και την καταστροφή, τα οποία θα σταλούν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, αλλά και θα παίζονται ζωντανά στα ραδιόφωνα της πόλης και είναι διαθέσιμα προς όλους. Είναι ουσιαστικά ένα χρονογράφημα σαν podcast όλης της Σμύρνης και όλης της Κωνσταντινούπολης και την πορεία που έγινε. Αυτά από εμένα. Νίκο. Η ομάδα Καλαμάτα συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης αφιερωμένες στη Μικρά Ασία, στην καταστροφή της Μικράς Ασίας, βοηθώντας σε όλη την οργάνωση αυτή για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, να συναστηθεί όλη αυτή η έκθεση. Ο δικός μας ο ρόλος άμεσα είναι ότι έχουμε μια έκθεση φωτογραφιών, πορτρέτων, απογόνων δεύτερης και τρίτης γενιάς μικρασιατών που ζουν στην Καλαμάτα. Με την άδειά τους βέβαια έχουν τραβηχθεί φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες έχουν τοποθετηθεί στον χώρο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, ακριβώς πάνω από τη Λαϊκή Πινακοθήκη, όπου είναι η υπόλοιπη μεγάλη έκθεση. Και έχει δημιουργηθεί ένας διάδρομος, ας το πούμε, μια οδός, μια διαδρομή είναι σωστή λέξη, όπου ανάμεσα στα βιβλία και στα ράφια της βιβλιοθήκης, ο θεατής, βλέποντας τις φωτογραφίες, οδηγείται τελικά στο αναγνωστήριο όπου και θα γίνουν εκδηλώσεις που αφορούν κυρίως τα παιδιά. Είναι μεγάλη χαρά της φωτογραφικής ομάδας που συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση και καλούμε όλο τον κόσμο που είναι τους φίλους της φωτογραφίας αλλά και ευρύτερα το κοινό να επισκεφτεί αυτή την έκθεση που ξεκινάει το Σάββατο στις 10 του μήνα. Ευχαριστώ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ήδη γίνονται αλλά και αυτές που θα γίνουν για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία μας, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη δημιούργησε μια έκθεση μνήμης με μικρασιάτικα κοιμήλια
που έφεραν μαζί τους οι πρόγονοί μας από τις όμορφες πατρίδες μας. Εμείς και τα μέλη μας από την Ένωση Μικρασιατών Μεσσηνίας Ιωνία παραχωρήσαμε και εμπιστευθήκαμε κοιμήλια αντικείμενα που έφεραν οι άνθρωποι μας από εκεί. Μέσα σε εκείνο τον πόγο μπήκαν διάφορα πράγματα, τα οποία άλλα έφτασαν εδώ και άλλα δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Αυτά που όμως μπορέσαμε και φέραμε εδώ, τα εμπιστευθήκαμε στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, στα στελέχη της, για να κάνουν αυτή την έκθεση κοιμηλίων, την έκθεση μνήμης. Για μας, όλα αυτά είναι κομμάτια της ζωής μας, της καρδιάς μας και της μνήμης μας. Θα σας παρακαλούσαμε όλους τους συμπολίτες μας να περάσετε από το Πνευματικό Κέντρο και από τους χώρους της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, να δείτε αυτά που φέραμε και ακουμπήσαμε εδώ την ψυχή μας. Τελειώντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Λαϊκής Βιβλιοθήκης για αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνανε τόσους μήνες για να μαζευτούν αυτά τα κοιμήλια και να μπορέσουμε να τα δείξουμε. Σας ευχαριστώ.